την αγάπη σας αγαπητοί μου απόψε. Θα δούμε τι μήνυμα έχει να μας δώσει ο 114ος ψαλμός. Θα σας τον διαβάσω με μία πρόχειρη απόδοση. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσαν με. Θλίψην και οδύνη εύρων. Και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμιν, ο Κύριε ρίσε της ψυχής μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέστε. Ότι εξήλετο την ψυχή μου εξ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δηλαδή, αγάπησα τον Κύριο γιατί με άκουσε. Κατέβασε το αυτί του. Γι' αυτό ακριβώς όλες τις ημέρες της ζωής μου θα τον αγαπώ. Κατέβασε το αυτί του για να με ακούσει από τις οδύνες του θανάτου και τους κινδύνους του άδου που με βρήκαν, από τη θλίψη και την οδύνη. Και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου και είπα: «Ω Κύριε, απάλλαξε την ψυχή μου». Γιατί εσύ είσαι ο Κύριος, ο ελεήμων και δίκαιος και ο Θεός μας που ελεείς. Εσύ είσαι εκείνος που φυλάσσεις τους ταπεινούς σαν νήπια ανθρώπους. Ταπεινώθηκα και με έσωσε. Ω ψυχή μου, γύρνα από τον Άδη των θλίψεων να ξεκουραστείς, γιατί ο Κύριος σε ευηργέτησε και σε έσωσε. Γιατί εγλίτωσε την ψυχή σου από τον Άδη, από το θάνατο, και τα μάτια σου από τα δάκρυα και τα πόδια σου από το γλίστριμα. Θα ευαρεστήσω ενώπιον του Κυρίου όσο ζω. Όπως βλέπουμε αγαπητοί μου, ο όλος ψαλμός που εδώ αναφέρει ο Ιερός Συντάκτης ομιλεί, διότι εσώθηκε από κάποιον πολύ σοβαρό κίνδυνο, και ομιλεί με τον τρόπο που ακούσαμε. Σε κίνδυνο όμως βρισκόμεθα όλοι. Γι' αυτό ακριβώς ο ψαλμός αυτός μας ενδιαφέρει και εφαρμόζεται στον κάθε έναν από εμάς, διότι πρέπει να μάθουμε ποιο δρόμο ακολούθησε ο Ιερός Ψαλμωδός, για να μπορούμε και εμείς να τον ακολουθήσουμε, να μας ακούσει ο Κύριος, γιατί θα έχουμε ευαρεστήσει σε αυτόν, και να μας σώσει. Ηγάπησα, λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός, ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου. Αρχίζει με αυτό το ρήμα, ηγάπησα, δηλαδή ηγάπησα τον Κύριο. Πώς κανείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να μην αγαπήσει εκείνον που τον ακούει? Και εφόσον ο Θεός με ακούει, τι του λέγω και τι του ζητώ, τότε τον αγαπώ, διότι ο Θεός είναι ο μόνος αγαπητός. Είναι απορίας άξιον πως οι άνθρωποι
μπορούν να μην αγαπούν τον Θεό. Ακόμα χειρότερα, πώς μπορούν να στρέφονται εναντίον του Θεού. Είναι εκπληκτικό. Εγώ θα έλεγα ένα πολύ ελαφρύ χαρακτηρισμό. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπούν τον Θεό, δεν τον αισθάνονται ή στέκονται εναντιωμένοι απέναντί του, είναι αφιλόσοφοι. Να το πω απλό ελληνικά, άσκεφτοι. Είναι άφρονες. Δεν μπορούν να σκεφτούν, δεν μπορούν να αντιληφθούν ποιος είναι ο Κύριος. Γι' αυτό ακριβώς δεν τον αγαπούν. Εκείνος που αγαπά τον Θεό, αυτός είναι εκείνος που έχει μία αίσθηση του Θεού. Διότι ο Θεός είναι αγαπητός. Το άφρονο θετόν λέγουν οι πατέρες. Δηλαδή, όσο σε θέση κι αν έχει η ψυχή μας, όσο στάσει, ό,τι και αν αγαπά, το τελευταίο, το ακραίο, το κορυφαίο, εκείνο που η ψυχή ζητά, είναι ο Θεός. Ποτέ, όσο σε θέση κι αν έχει η ψυχή, κι αν ικανοποιηθούν αυτές οι θέσεις της, δεν βρει το Θεό, πάντοτε θα μένει η ψυχή άδεια. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, το κυρίως αγαπητόν ο Θεός. Ο Θεός λέει είναι εκείνο που κυρίως είναι αγαπητόν, γιατί είναι ο μόνος αγαπητός. Και όπως λέει ακόμη ο ίδιος, αυτόν ηγάπησα τον Θεόν, τον ορεκτόν όντα το έστατον. Είναι ανάλογο με το εκείνο που σας είπα, ότι ο Θεός είναι το άκρο εφετών. Είναι ο Θεός το έστατον των ορεκτών, από εκείνα που ωρέγεται η ψυχή, από εκείνα τα οποία επιθυμεί η ψυχή. Είναι το έστατον, όχι ποιοτικά έστατον, αλλά πέρα και πάνω από όλα τα αγαθά. Γιατί? Διότι είναι ο μόνος που όταν τον επικαλεστώ θα με ακούσει. Και θα με ακούσει γιατί είμαι πλάσμα. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε πως ο Θεός, αν επιτρέπεται να πω την ανθρωποπαθή αυτή έκφραση, πως ο Θεός αισθάνεται για το δημιούργημά του. Υπάρχουν κάποιες, γιατί όχι, χαρισματικές στιγμές. Τις έχω. Και εσείς τις έχετε. Κάποιες χαρισματικές στιγμές που αισθάνεσαι μια απέραντη αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Όπως είναι. Βρώμικη, άπλητη, αμαρτωλή, ξεδοντιασμένη, άρρωστη. Και αισθάνεσαι μια πολύ μεγάλη αγάπη να τους αγκαλιάσει, να τους φιλήσει, να αισθάνεται ότι είναι τόσο κοντά οι άνθρωποι αυτοί. Δυστυχώς αυτές οι χαρισματικές στιγμές, για να γίνουν μόνιμες, θέλει πολύ άσκηση. Όμως αυτές οι χαρισματικές στιγμές είναι μια γεύση, είναι μικρές γεύσεις, είναι εκείνα που επιτηδεύονται εκείνοι που έχουν τις ταβέρνες, ιδίως τις παραθαλάσσιες, που ρίχνουν τις πίκνες ψάρια, λύκη, απάνω στα κάρβουνα. Για να δημιουργείται αυτή η πίκνα, η φοβερά προκλητική, να σε κάνει αμέσως να θέλεις να πας να φας. Συνεπώς εκείνο τι είναι, τι είναι. Αυτές οι οσμές είναι μικρές, ας πούμε γεύσεις, μικρές δοκιμές, για να σε προκαλέσουν να έρθει στο Κύριο φαγητό. Έτσι και ο Θεός δίνει μικρές γεύσεις, χαρισματικές στιγμές, που σε κάνει να καταλαβαίνεις κάτι, για να αντιληφθείς ότι η αυλαία πάλι θα κλείσει, αλλά πίσω από την αυλαία υπάρχει ένας πλούτος. Οφείλεις να τον αναζητήσεις.
θα πρέπει να αναστηθεί, θα λέγαμε, η αυλαία. Και δεν αναστήρεται παρά μόνο αν φύγουν τα πάθη, γιατί τα πάθη αποτελούν την αυλαία, την κουρτίνα, την αυλαία, το παραπέτασμα της καρδιάς. Τότε μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να αισθάνεται πάρα πολύ καλά. Έτσι ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να με ακούσει, γιατί είμαι πλάσμα Του όταν Τον επικαλεστώ. Είναι ο μόνος που μπορεί να με απαλλάξει από τους κινδύνους της αμαρτίας. Είναι ο μόνος που με σώζει από τον θάνατον και τον άδειο. Άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει. Μόνο ο Θεός σώζει. Ότι έκλεινε, λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός, το ους αυτού εμεί. Γιατί έκλεινε, λέγει, το αυτή του σε μένα. Έκλεινε το αυτή του σε μένα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε εγώ άξιος ακουστήνε, αλλά αυτός κατέβει προς εμέ. Εγώ δεν είμαι άξιος να ακουστώ. Εκείνος κατέβηκε να με ακούσει. Κατέβηκε να με ακούσει. Και κατεβαίνει και ακούει. Αυτό το κατέβει, κατεβαίνει, είναι εκείνο που μας θυμίζει, εκείνο που λέγει ο 17 ψαλμός, έκλεινεν ουρανούς και κατέβει. Δηλαδή χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε. Αυτό το χαμήλωσε, στην πληρότητά του είναι η ενανθρώπιση. Διότι μπορούσε να ελέγχεται σχηματικά την Παλαιά Διαθήκη, όχι πλήρως. Ξαναλέγω ότι η πληρότητα είναι την ενανθρώπιση. Όχι απλώς έκλεινε τους ουρανούς, ήρθε ανάμεσά μας. Είναι κάτι αληθινά ακατανόητο. Και όταν ήρθε ανάμεσά μας, τότε όντως έκλειδε το ους αυτού σε όλους τους ανθρώπους που ήσαν κλειμένοι, που ήσαν στενοχωρημένοι, που ήσαν παιδεμένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι παιδεμένος. Όταν ακούει κανείς τους ανθρώπους και τους πόνους των και τους καημούς των, μαυρίζει η ψυχή. Ήρθε λοιπόν ανάμεσά μας να μας ακούσει. Πώς να μας ακούσει? Όπως ακούει ένας άνθρωπος έναν άλλον άνθρωπο που στόμα και αυτή είναι σε μια πολύ μικρή απόσταση. Πόσο μικραίνει ο ουρανός από τη γη, όσο μικραίνει η απόσταση ενός στόματος και ενός αυτιού. Τόσο μικρή είναι, τόσο πολύ μικρή είναι, τόσο πολύ μικρή είναι. Αυτό είναι αλήθεια και δεν μπορεί παρά να μας ακούσει ο Κύριος. Εξάλλου έμαθε αν τον έπαθε. Ξέρει εκτός από αμαρτία, ξέρει τα παθήματά μας. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, συγκατεύει δια φιλανθρωπία, επειδή ακριβώς μας αγαπούσε. Γι' αυτό δεν είναι κατάβαση, είναι συγκατάβαση. Και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμιν, λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός, αφού έκλεινε το ους του, το αυτή του, και κατέβηκε και ήρθε να με ακούσει, τότε εγώ επεκαλεσάμιν το όνομα του Κυρίου. Θα πει επικαλούμε το όνομα. Φωνάζω. Όταν λέγω επικαλούμε τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, το παιδί μου, μπορώ να φωνάξω πατέρα, μητέρα, Γιάννη, Κώστα, Πέτρο. Αυτό θα πει επικαλούμε. Τι επικαλούμε? Το όνομα του Κυρίου. Μα η επίκληση του Αγίου Ονόματος του Κυρίου, που είναι η διοίκουσα γραμμή των ψαλμών, για να μην πω είναι η διοίκουσα γραμμή σε όλη την Αγία Γραφή. Διότι τι είναι η Αγία Γραφή, ξέρετε? Ο άνθρωπος επικαλείται τον Κύριο και ο Κύριος ανταποκρίνεται. Αυτό είναι και η Παλαιά Διαθήκη, αυτό είναι και η Καινή Διαθήκη.
Και η Καινή Διαθήκη είναι ότι είπαμε προηγουμένως ότι εσμικρύνθη η απόσταση όσο ένα σώμα από ένα φύ και ήρθε πάρα πολύ κοντά μας. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι. Λοιπόν, πίσω από το όνομα υπάρχει ένα πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο του Αγίου Τριαδικού Θεού, του ζώντος Αγίου Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό είναι το όνομά του, αγαπητοί μου, παντοδύναμο. Λέγει πάλι ο ψαλμοδός, το λέγει αυτό στον 117 ψαλμό: πάντα τα έθνη εκεί κλωστάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ήρθαν όλα τα έθνη γύρω από μένα τον Ισραήλ, με κύκλωσαν. Δεν είχα από πού να γλιτώσω, αλλά με το όπλο, δίκην όπλου, με το όνομα του Κυρίου, ενώ με κύκλωσαν, εγώ αμύνθηκα, ημινάμιν αυτούς. Δηλαδή, σαν πατρίδα, σαν λαό, όταν γίνεται η επίκληση του Θεού, έρχεται ο Θεός και σώζει. Βάζει στα χέρια μας, σαν όπλον αμύνει, το δικό του το όνομα. Και έτσι ο άνθρωπος μπορεί πράγματι να αποστήσει και αυτούς ακόμη τους εχθρούς της χώρας του, της πατρίδας του. Ύστερα, αυτός ο τυπικός λαός του Ισραήλ, τον λέγω τυπικό γιατί ό,τι αναφέρεται σε αυτόν αναφέρεται σε όλους τους λαούς της γης, πόσες φορές μπόρεσε να πετάξει μακριά τους εχθρούς του με μόνη την επίκληση του Αγίου Ονόματος του Θεού, με μόνη. Πώς πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα, πώς πέρασε τον Ιορδάνη, πώς έπεσαν τα τείχη της Ιερικούς, πώς τούτα και πώς εκείνο. Γιατί ακριβώς ήταν η επίκληση του Αγίου Ονόματος του Θεού. Αλλά ακόμη και ποιοι πειρασμοί για να έρθουν, όχι μόνο σε ένα λαό, αλλά και στον κάθε άνθρωπο, και τον κυκλώσουν με το όνομα του Κυρίου, πάλι μπορεί να αμυνθεί. Εκεί κλωσάν, με συνεχίζει ο ψαλμοδός να λέγει, εκεί κλωσάν με, κυκλώσαν δε σε κυκλωσάν με, και το όνομα του Κυρίου είναι να αμυνθεί. Κυκλώσαν δε, εκεί κλωσάν με. Μια μεταχή και ένα ρήμα που κάνει το ρήμα στο τετράγωνο σε δύναμη. Εβραϊσμό. Μια μεταχή και ένα ρήμα που κάνει τη δύναμη του ρήματος στο τετράγωνο. Δηλαδή τη δύναμη. Ήρθαν και με κύκλωσαν κατά κράτος. Θα μπορούσαμε κάπως έτσι να το μεταφράσουμε. Αλλά με το όνομα του Κυρίου πάλι η δύναμη αυτή. Πάλι μπόρεσα να γλιτώσω. Να γλιτώ. Από τι? Από τους πειρασμούς. Ξέρετε, εκυκλώσαντες εκυκλωσάντες. Ποιος μπορεί αλήθεια τόσο στενό να εκυκλώσει έναν άνθρωπο όσο η ίδια του η λογισμή. Η δαιμονική λογισμή. Γιατί τους έχει μέσα. Και τότε πώς θα μπορεί κανείς να απαλλαγεί παρά μόνο με την επίκληση του Αγίου Ονόματος του Θεού. Και κύκλωσαν ότι μέλησε Κυρίων και εξετάφθησαν ως Κύρ ενατάντες και το όνομα του Κυρίου ημινάμιν αυτού, συνεχίζει ο ψαλμοδός να λέγει, με κύκλωσαν όπως ακυρώ ακριβώς την Κυρίθα κυκλώνουν οι μέλησες και η ορμή του ήταν όπως ακριβώς καίγονται τα ξηρόφορτα, οι αγκαθιές καίγονται ότι ήρθαν με ορμή οι λογισμοί, οι εχθροί, ο διάβολος, οι δαίμονες, αλλά το όνομα του Κυρίου είναι η δάμη αυτή. Αλλά με το όνομα του Κυρίου αμύνθηκα. Τι ωραίο αυτό. Με το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό αγαπητοί μου η ορθόδοξη πνευματικότη λέγει την γνωστοτάτη μονολόγησαν εσύν του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ
ελεϊθών. Με το Κύριο αποκαλούμε, δεχόμεθα και ομολογούμε την θεότητα του Ιησού Χριστού. Με το Ιησού ομολογούμε την ανθρωπίνη φύση του Ιησού, κυριακώς την θεανθρωπίνη. Κύριε Ιησού Χριστέ, με το Χριστέ ομολογούμε το μυστηριακό του έργο. Κυριακώς, επικαλούμενοι αυτά τα τρία ονόματα που είναι στο ίδιο πρόσωπο, ομολογούμε την πίστη μας, και αφού ορθοδόξως ομολογούμε την πίστη μας ότι ο Ιησούς είναι Κύριος Θεός και ήρθε να μας σώσει, ήρθε να στασιανόμεσα στο Θεό και μας και να μας σώσει, τότε του λέμε, τι να του πούμε αλήθεια, τι να του ζητήσουμε. Ξέρετε πόσα ανόητα πράγματα μπορεί να ζητάει κανείς. Χαίρομαι να ζητούμε. Χαίρομαι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε το Πάτερ ημών στους μαθητάς του, για να τους μάθει σε ποιον, από ποιον πρέπει να ζητούν και τι να ζητούν. Επειδή δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε, γι' αυτό λέμε ελεϊθών. Δώσε μου το ελεύθερο, όλα τα άλλα τα ξέρεις εσύ. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι με συμφέρει, εσύ ξέρεις Κύριε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προσέξτε τι λέγει, εδώ είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είδε όπλο ισχυρών. Είδε δηλαδή το όνομα του Κυρίου. Τι όπλο ισχυρών είναι. Είδε παραμυθίαν πάντα λίγουσαν τα δεινά. Είδε μια παρηγοριά που λύνει όλα τα δεινά του ανθρώπου. Είδε τη φύλη διαφερμενωμένη το πόσο του δεσπότη. Είδε τη γη που να, διαφερμένεται από την αγάπη, από τον πόθο του Κυρίου, ενώ είχε ψαλμωδού την ψυχή. Ήρθε σε γάρνη, ψυχή, εις απαλλαγή των περιεχών των κακών, το καλέσε τον Θεό. Αρκετό είπε, να καλέσω το όνομα του Κυρίου. Τι θα μου το δώσει ο Κύριος, τον εκάλεσα, τέλει, ήρεμο, τι θυμάσαι. Διατίβουν οι καλούμεν πολλάκι και ούκ απαλλαπτώμεθα των δεινών. Αλλά γι' αυτό σας είπα, προσέξτε, εμείς όμως όταν επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου για, και πολλές φορές γιατί δεν απαλλαπτώμεθα από τα δεινά, και παντάει ότι ούκ καλούμεν ως καλούν δει, γιατί δεν καλούμε όπως πρέπει να καλούμε. Αυτός γαρ έτοιμος εσύ να είσαι παρέσκην, διότι ο Κύριος είναι πάντοτε έτοιμος να δώσει. Αλλά εμείς δεν ζητάμε όπως πρέπει να ζητάμε. Γιατί? Είναι πολύ απλό, αγαπητοί μου, το γιατί. Διότι το αντικείμενο της αιτήσεως μας ή ανόητο θα είναι ή βλαβερό θα είναι. Το ακούσατε? Μπορεί να συζητήσει άλλο να πετύχει να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Ή γιατί πήρε προπό να κερδίσει το προπό. Κάντε λέει και καμιά προσοχή να κερδίσουμε το προπό. Βιώνουμε το Θεό. Ακούτε τι λέει ο Σαλμοδός. Ω Κύριε, ρίξε την ψυχή μου. Ή δε το αντικείμενο της επιτύχειας. Λύτωσε την ψυχή μου. Δηλαδή, εγώ είμαι φύλαξέ με από την αμαρτία, από τον αιώνιο θάνατο, να έρθω κοντά σου και εγώ το Άγιο πρόσωπό σου. Απάλαξε την ψυχή μου, Κύριε. Είδατε, περί υψηλών πραγμάτων ζητάει ο Σαλμοδός. Και εσύ να πω, αφού ζητάει υψηλά πράγματα, μπορεί να τη δώσει ο Κύριος. Ξέρετε τι είναι αυτό αντίστοιχο, με τι είναι αντίστοιχο. Εκείνο που λέει και ο Κύριος, ζητήσε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Τι θα τη δικαιοσύνη, θα πει την αγιότητα του Θεού. Τι δηλαδή, ο Θεός δεν είναι Άγιος, να έρθει η αγιότητά του σε εμάς. Να οικειωθούμε την αγιότητα του Θεού. Και τότε, δηλαδή στην πραγματικότητα,
η πραγμάτευση που καθομοίωσε και τότε στην πραγματικότητα ζητήσαμε το σωστό. Προσέξαμε το σωστό και τότε θα το δώσουμε. Τότε, επειδή ορθά το ζητήσαμε, γι' αυτό και εκείνος είναι σαφή ήθελε να δώσει εκείνο που ζητήσαμε. Δεν λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφότερος, ζητάτε και δεν ελαμβάνετε. Γιατί, δια το κακό σε πίσω, γιατί ζητάτε άσχημα, δεν ξέρετε να ζητήσετε. Και ο τρόπος και το περιεχόμενο. Γι' αυτό πρέπει να ζητούμε εκείνο που λέει και θέλει ο Κύριος. Αλλά με ποιο τρόπο. Δεν είναι μόνο το αντικείμενο, είναι και ο τρόπος, όπως είπα. Εδώ είναι το σημείο ότι ο Ιερός Καλμόδας μας λέει και τα δυο. Μας λέγει και το αντικείμενο ρίχνω την ψυχή μου, απάλαξε την ψυχή μου, φύλαξέ με την ψυχή μου, όχι τα σπίτι μου, όχι τα ρούχα μου, όχι τα λεφτά μου, αν έχουμε ανακοινήσεις, υποτιμήσεις, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουμε και το χρηματιστήριο να δένει και να κατεβαίνει και τα χρήματα στις καταθέσεις, δεν ξέρω τι μορφές να παίρνει. Όχι, όχι, τι ψυχή μου, αλήθεια, αλήθεια, ερωτώ. Αν υποτεθεί ότι ο χρόνος τη δεύτερη φορική του Χριστού ήταν μακρύ, δεν είναι μακρύ. Θα είναι όσο και αλληλόπινα των μετών. Αν ήταν μακρύ και βλέπαμε τα πάντα, το σήμερα και το θέλει πέτρου, και βλέπαμε τα πάντα να φορτίζουν και τα πάντα να χάνονται, πέστε μου, τι θα τρέχουμε την ώρα εκείνη να κάνουμε. Να μαζέψουμε το υπάρχοντά μας. Ποιο υπάρχοντά. Το σπίτι μας θα περισσέψουμε. Ποιο σπίτι μας. Τι γη να σώσουμε. Ποιο γη να σώσουμε. Τι. Τον πολιτισμό. Τι. Δεν υπάρχει τότε τίποτα. Όλα θα κατακαούν. Τι θα έμενε. Ένα θα έμενε. Κύριε σώσε την ψυχή μου. Αυτό όμως μπορεί να λέει από αυτό με τα μάτια της πίστεως πριν έλθει εκείνη η ώρα η οποία αλίμονται θα είναι στιγμή χρόνου και δεν θα προλάβει το ρησοπί είναι με τον νόμο δεν θα προλάβει το ρησοπί είναι ο σπρέπτης το νησί αλλά είναι όμως και ο τρόπος σας είπα όχι μόνο το περιεχόμενο τι είναι ταπείνωση ακούστε πως το λέγει ο Σαλμοδός «Εταπεινώθην και έσωσέ με». «Ταπεινώθηκα και με έσωσέ». Η ταπείνωση λοιπόν ενώπιον του Κυρίου είναι το κλειδί που ανοίγει τα αυτιά του και το στόμα του για να μας απαντήσουν. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι έγινα σαν τον Ίκιο, επειδή αναφέρει ο Ψαλμοδός τον Ίκιο αυτός λέει ο Κύριος, τον Ίκιο δεν θέλει να πει τα νίκια, θέλει και τα νίκια ο Κύριος, αλλά τους ανθρώπους που είναι νίκια, άφακοι, απειροί, δεν έχουν αρχαιολογισμούς. Έγινε, λέγει, έγινε σαν τον νίκιο, μπροστά του και με έσωσε. Αυτό είναι ο φυλάσσον τα νίκια. Και έτσι πρέπει να γίνω σαν νίκιο. Ο Κύριος θα είναι προσεξής. Αν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα νίκια, στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορείτε να μπείτε. Έτσι ταπείνωση ήταν τον Κύριο γρήγορο. Ταχύ, αγαπητοί μου, είναι επίκληση του Αγίου του ονόματος όταν δείξαμε απέναντί του ταπεί. Και η απάντηση στους ευγνωμονούς της ψυχής, γιατί είναι ένας ψαλμός ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, λέγει τελευταίος ήταν. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Θα ευαρεστήσω ενώπιον του Κυρίου όσο ζω, εν χώρα ζώντων. Δηλαδή η καλύτερη απάντηση και το βασίτερο ευχαριστώ. Έτσι γιατί ο άνθρωπος στο Θεό είναι να συμμορφωθεί με τις εντολές του. Όσο ζω, θα ευαρεστώ Κύριε σε σένα για να σου πω το ευχαριστώ μου. Τι ωραία απάντηση εις την πράξη. Και δημιουργήσεις και αδελφέ μου ο Κύριος. Μείνε για πάντα κοντά, ευαρεστώντας τον με την καθαρή του ψυχή και το καθαρό του σώμα από κάθε μία με τις αμαρτίες
και τότε ο Κύριος θα έρθει να κατοικήσει το σένα. Τότε δεν θα έρθει να σε ακούσει, αλλά τότε θα σου δώσει ακόμη μια πολύ μεγαλύτερη ευεργεσία να κατοικήσει το σένα.